Λοιπόν, θα θέλαμε να μάθουμε λίγα πράγματα για αυτή τη νέα τεχνική που λέγεται SLC. Ναι. Εν έτη 1997 ετέθη το ερώτημα, μάλλον, ναι, το ερώτημα ουσιαστικά, από τον Εμμανουήλ Χελιδόνη προς τον Εμίλ Σομπόλ. Σημειώνω τώρα, ο Εμίλ Σομπόλ ήταν τότε καθηγητής φυσικής της Ρώσικης Ακαδημίας Επιστημών. Mm-hmm. Είναι σαν να λέμε το ρώσικο Χάουαρτ. Πώς είναι δυνατόν, πολύ απλή ερώτηση, έτσι, πώς είναι δυνατόν να παίρνουμε ένα μέταλλο, να το θερμαίνουμε, να το αλλάζουμε σχήματα και να του δίνουμε τελικά ό,τι σχήμα θέλουμε εμείς. Ο Εμίλ Σομπόλ τη βρήκε πολύ εύστοχη αυτή την ερώτηση και αποφάσισε να συνεργαστούν για να εξελίξουν μια μέθοδο που μπορεί να κάνει αυτό το αντίστοιχο στο χόδρινο τμήμα του διαφράγματος. Και έτσι εξελίχθηκε η μέθοδο SLC. Χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο λέιζερ, ένα έρμπιουμ λέιζερ, σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος. Αυτή η τεχνική, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, έχει ξεκινήσει και εφαρμόζεται στο κοινό. Από πότε? Από το 1999. Ωραία. Σε παγκόσμια τώρα κλίματα. Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Σε συνεργασία με τη Ρώσικη Ακαδημία Επιστημών ξεκίνησαν τα πρώτα πειράματα, γιατί μια μέθοδος ιατρική πρέπει να περάσει κάποια στάδια μέχρι να μπει. Να βγει στην κυκλοφορία. Κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Λαϊκά το λέω τώρα. Έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τη Ρώσικη Ακαδημία Επιστημών. Έγιναν κάποιες μελέτες στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης με τον καθηγητή Χελιδόνη. Και από το 2007 εξελίχθηκε στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από την Erger Medical, όπου έβγαλε και το σύστημα αυτό, πιο εξελιγμένο σύστημα, το Erbium Laser, το οποίο χρησιμοποιούμε και στο Ιατρικό Αθηνών. Πάρα πολύ ωραία. Άρα οπότε εμείς καταρχήν μπορούμε να σας βρούμε στο Ιατρικό Αθηνών. Ναι, κατά αποκλειστικότητα. Ωραία. Οπότε το είναι ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα. Αυτό τώρα έρχομαι να κάνω την επέμβαση. Τι ακριβώς πρέπει να συμβεί? Ποια είναι η διαδικασία? Εννοείς που... ποιο είναι το πρόβλημα που έχεις? Καταρχήν να ρωτήσω εγώ, να κολλήσω όλες και τη δικιά σου και τη δικιά μου μαζί. Έρχεται λοιπόν ο Πάνος. Ναι. Να τον εξετάσετε. Λοιπόν, έχει το πρόβλημά του. Το οποίο πρόβλημά του, μάλλον η μέθοδό σας απευθύνεται σε όλα τα προβλήματα που αφορούν τη μύτη. Δηλαδή το πρόβλημα του διαφράγματος. Είναι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις? Όχι. Πρέπει να ακριβολογούμε και να πούμε ότι δεν απευθύνεται για όλες τις παρεκτοπίσεις του ελληνικού διαφράγματος. Έτσι. Ωραία. Αλλά για ένα ποσοστό. Γίνεται μια καλή κλινική εξέταση. Εκτιμάται ο ασθενής από μένα ή τον καθηγητή Χελιδόνη. Και ανάλογα προχωράμε. Ωραία. Πριν φτάσουμε στην διαδικασία της επέμβασης, εγώ ήθελα να κάνω μια ακαδημαϊκή ερώτηση. Σαν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το πρόβλημα. Mm-hmm. Αν δεν μου κάνει αυτή η τεχνική, εγώ με εσάς μπορώ να κάνω δηλαδή μπορώ να φτιάξω το πρόβλημα το οποίο έχω? Δηλαδή αν πλέον δεν κάνει για το δικό μου το πρόβλημα που μπορεί να είναι πιο σοβαρό, εσείς μπορείτε να με φτιάξετε? Ναι, διαφορετικό εννοείται από αυτό, ναι, που με κάποια άλλη τεχνική. Αυτό εννοώ. Βεβαίως, Παναγιώτη. Βεβαίως. Όχι, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε εκπαιδευτεί. Προφανώς, αλλά οφείλω να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου. Οπότε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι δεν ασχολούμαστε με όλη την γκάμα της περιοχής. Χαίρομαι πάρα πολύ καλά. Και οφείλουμε να πούμε έτσι συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή η τεχνική και η εξέλιξη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι δεν είναι μόνο αυτό το οποίο κάνουμε. Όταν θα επιλέξετε να έρθετε στον κύριο Σιντόρη και στους συνεργάτες του, θα σας περιποιηθούν όπως πρέπει να σας περιποιηθούν για να λύσετε το πρόβλημά σας. Εγώ να ρωτήσω κάτι, μάλλον να μεταφέρω μια ερώτηση η οποία μας την κάνουν στο chat τώρα οι ακροατές μας και ρωτάνε λοιπόν, αν
η μέθοδος αυτή με το λέιζερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αισθητικούς λόγους. Δηλαδή να φτιάξουμε τη μύτη μας γιατί έχει καμπούρα. Έτσι ακριβώς μου το μεταφέρουν. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν κάνει για όχι. κάτι τέτοιο. Εμείς μιλάμε για λειτουργικά προβλήματα. Και όχι αισθητικά, έτσι. Έτσι. Δεν... Είμαστε ναι. κλαστική χειρουργία, όχι. Δεν είναι για... Όχι. Εντάξει. Κάνουμε αισθητική χειρουργική, αλλά όχι με τη μέθοδο αυτή. Αυτή η μέθοδος απευθύνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό της μύτης, στο διάφραγμα και αντιμετωπίζει λειτουργικά προβλήματα. Ωραία. Ωραία, πριν μας πείτε τη διαδικασία, εγώ θα ήθελα να πω και να ενημερώσω τον κόσμο ότι στην δημοσίευση που έχουμε κάνει στη σελίδα μας υπάρχει και το site για τη συγκεκριμένη τεχνική όπου μπορείτε να μπείτε μέσα, έχει πάρα πολλές πληροφορίες που μπορείτε να μάθετε πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το τομέα, πάνω σε αυτή την τεχνική και είναι καλό να μπείτε και να ενημερωθείτε. Πάμε λίγο να μου πείτε... Εγώ κάνω για αυτή την τεχνική. Ναι. Ποια είναι η διαδικασία τώρα που θα γίνει? Γιατί στο μυαλό των ανθρώπων υπάρχει μία εικόνα ότι θα υπάρχει πρίξιμο, θα υπάρχει αίμα, θα υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία μπορούν να φοβήσουν τον κόσμο να κάνει κάποια πράγματα πάνω στο θέμα του διαφράγματος. Κοίταξε Παναγιώτη μου και Ελίνα μου. Η μέθοδος αυτή είναι καινοτόμος μέθοδος για τις σε εξής περιπτώσεις, έτσι. Πρώτον, δεν χρειάζεται για να γίνει η διαδικασία όλη πλήρη νάρκωση. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή γίνεται με μέθη? Όχι, γίνεται με τοπική αναισθησία. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Πολύ ωραίο. Ναι. Δεν τοποθετούνται μετά το τέλος της παρέμβασης γάζες. Έτσι. Επίσης, με τις προηγούμενες τεχνικές αποφεύγαμε να χειρουργούμε ανθρώπους που είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας όπως είναι ζάχαρο, υπέρταση, καρδιοπάθεις. Mm-hmm. Λόγω της αιμορραγίας. Ακριβώς. Γινόταν το μες. Εδώ δεν γίνονται το μες. Έτσι. Οπότε ένα το κρατούμενο. Επίσης, δεν υπάρχει αίμα, ας πούμε. Ναι, δεν υπάρχει αίμα. Δεν υπάρχει καθόλου. Πολύ ωραία. Έτσι. Επίσης, έχει ένδειξη από 12 ετών και άνω. Α, μπορούν και παιδιά δηλαδή. Ναι, από 12 ετών και άνω έχουμε πάρει ΣΥΕΠΣΙΛΟΝ, έχουμε πάρει όλες τις σχετικές εγκρίσεις και μπορούμε να χειρουργήσουμε παιδιά από 12 ετών και πάνω. Θέλω να πω ότι η τεχνική αυτή δεν είναι ακροτηριαστική. Δηλαδή δεν αφαιρούμε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το, δεν αφαιρούμε το κομμάτι που παρεκτρέπεται της μέσης γραμμής. Ναι. Απλώς, τι κάνει? Έρχεται η ενέργεια του λέιζερ, αυτό το κάνει σαν πλαστελίνη και έρχεσαι και του δίνεις σχήμα, την καινούργια θέση που θέλεις εσύ. Μόλις πάψει να υφίσταται η ενέργεια εκεί και παγώσει αυτό, μένει στη θέση αυτή. Εξού και το παράδειγμα με το μέταλλο που μας είπατε ακριβώς, πριν. Ακριβώς. Και υπάρχει και ένα, για όσους μπορεί να μην το καταλάβαν ακριβώς πώς γίνεται, υπάρχει και στο site slcpavlamethod.gr. Υπάρχει και ένα βιντεάκι το οποίο δείχνει ακριβώς τι κάνει ουσιαστικά με το laser, το οποίο νομίζω ότι θα σας λύσει οποιαδήποτε άλλη απορία πάνω στο θέμα της διαδικασίας. Οπότε έχουμε ένα laser το οποίο, να το πω εγώ απλά, εισχωρεί στα ρουθούνια μας, μας θερμαίνει τον χόνδρο, ακριβώς, γίνεται ευπλαστός. Σαν πλαστελίνη. Μπράβο. Εσείς του δίνετε το σωστό σχήμα που πρέπει για τον εκάστοτε ασθενή και το πρόβλημά του. Δεν διορθώνουμε το σχήμα της μύτης του, παρά μόνο βοηθούμε το εσωτερικό, για καλύτερη αναπνοή. Αυτό όταν κρυώσει λοιπόν και έχει δοθεί το σωστό σχήμα, είμαστε... Εντάξει, δεν υπάρχει, είναι ανέμακτο, δεν έχουμε αίματα, δεν έχουμε πρυξήματα. Ο ασθενής αναχωρεί την ίδια μέρα. Οπότε, είσαι τραγουδιστής, έχεις το βράδυ πρεμιέρα, δεν έχει πρόβλημα. Έρχεται μια εβδομάδα μετά, γίνεται μια περιποίηση της μητούλας. Ένα καθαρισμό, ας πούμε, μέσα. Κάπως έτσι. Τελικά, εκείνο που έλεγα στην αρχή, και εσείς καλλιτέχνες είστε. Ναι, με αυτό. Μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι κι εσείς πλάθετε. Είστε ένας γλύπτης. Ναι. Μεταφορικά βέβαια. Ναι. Αλλά... Κοιτάξτε, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, παιδιά, ήθελα να γίνω καλλιτέχνης από μικρός. Τι καλλιτέχνης? Ναι, ξεκίνησα από τραγουδιστής, μετά ήθελα να γίνω ηθοποιός.
Αλλά σας βγήκε το ταλέντο. Αλλά όπως λέει και ο γιος μου, έγινε ένας γιατρός ηθοποιός. Μια χαρά. Κάπως έτσι το λέει. Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Πολύ, πολύ ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά πάντως σου κεντρίζει το ενδιαφέρον και σου μετριάζει λίγο τον φόβο από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρίξιμο, σπάσιμο, μελάνιασμα και αιμορραγία. Ναι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και μπορείς την ίδια μέρα να πας στη δουλειά σου. Και μάλιστα το συζήταγα με τον Παναγιώτη και του λέω: τώρα σκέψω ότι είσαι ηθοποιός, τραγουδιστής. Πρέπει να εμφανιστείς. Αλλά το πρόβλημα είναι πρόβλημα και σε πάει πίσω στη δουλειά σου. Ναι. Με αυτή τη μέθοδο δεν μένεις πίσω στις υποχρεώσεις σου, ούτε και φαίνεται στο πρόσωπό σου. Δεν φαίνεται τίποτα. Και δηλαδή σε αυτά τα επαγγέλματα που η εμφάνιση παίζει ρόλο, δεν μένεις πίσω στις υποχρεώσεις σου. Συνεχίζεις. Σε όλους τους ανθρώπους. Πολύ καλό αυτό. Η διάρκεια της επέμβασης πόσο διαρκεί? Η σωστή απάντηση, Παναγιώτη μου, είναι όσο χρειάζεται. Καλά, σαφώς. Ναι. Αλλά ένα μέσο ώρα, δηλαδή. Γύρω στα 45 λεπτά περίπου. Α, ουσιαστικά τίποτα. Δηλαδή είναι... Σε μια ώρα αναπνέει. Πίνετε καφέ ουσιαστικά. Ο ασθενής αναπνέει την ίδια ώρα, γιατί δεν... δηλαδή την ίδια στιγμή της παρέμβασης, καταλαβαίνει τη διαφορά στην αναπνοή, έτσι. Γιατί δεν είναι υπό την επίρρεια.